Οι αγορές θα αντιδρούν. Αυτά δεν μας λέτε. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω την κορυφαία ερώτηση. Όχι, άρα λοιπόν, τα λεφτά θα τα βρείτε από το περιουσιολόγιο και από τις περιουσίες των Ελλήνων. Κινδυνολογήστε για άλλη μια φορά. Συμφωνείτε να το πείτε. Να το πείτε καθαρά. Δεν μασάει ο κόσμος. Να το πείτε καθαρά. Συμφωνεί η κυρία Σιμακοπούλου με την άποψη του κυρίου Γεωργιάδη να πάρει ο κόσμος τα λεφτά από τις τράπεζες. Μάλλον έτσι. Τι λέτε, Μαρίνα, τώρα. Τώρα τι να πω. Καφέ. Ο δικός σας τα λέει ο Γιώργος. Εγώ είπα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι η όρια ή όχι. Τώρα κατηγορείτε την κυβέρνηση. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι απέτυχε. Πιες καφέ. Και είστε ένα κόμμα που είστε στην αντιπολίτευση. Που έχετε την ευγένεια να κάνετε τα πάντα και έχετε αγαπήσει μισούς βουλευτές σας. Τι έχουμε. Τους μισούς βουλευτές που ξεκινήσατε. Κάτσε να δείτε. Η διαδρομή με στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι μια δύσκολη διαδρομή, κύριε. Όποιος αντέξει εδώ. Κάποιοι δεν αντέχουν. Και όπως βλέπετε. Έτσι λέτε τώρα εσείς. Αυτοί που φύγανε, δεν φύγανε για πολιτική. Ότι ο άλλος ασκεί πολιτική και του κάνει κριτική και για αυτό το πρόβλημα. Εσύ δεν ασκείς πολιτική. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση όμως. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό. Εσείς οφείλετε να έχετε καμία σοβαρή πρόταση. Και εσείς οφείλετε. Δεν είστε διακοσμητικοί μέσα στην πρότασή μας. Δεν είστε διακοσμητικοί. Σας έχει ρωτήσει από το πρωί ο κύριος Καμπουράκης, ο κύριος Κουρλέτης και εγώ. Αυτή τη στιγμή εσείς απολογίζετε στον ελληνικό λαό για τα 18 μέτρα του Σαμαρά, θα τα βρούμε τα λεφτά. Τα 18 μέτρα του Σαμαρά που τα πετάξατε στα σκουπίδια. Αυτά τώρα και εσείς. Φέρατε την Ελλάδα στον πάτο. Εντάξει. Αυτό. Η Ελλάδα είναι στον πάτο γιατί... Μία φράση. Δεν μας τα έδωσαν οι Ρώσοι. Άκουσα προχθές στο διάγγελμα μετά την ανακοίνωση του κυρίου Δήμα. Τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Ελλάδα έχει θέμα λαϊκής κυριαρχίας και αυτήν θα ανακτήσουμε. Η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια, το πω απλά, κάνει μια τρομακτική προσπάθεια για να μπορεί να ξαναβγεί στις αγορές και να ανακτήσει τη δημοσιονομική της κυριαρχία. Δεν έχει θέμα λαϊκής κυριαρχίας η Ελλάδα. Αυτό ήθελες να πεις τώρα. Φυσικά. Γιατί εσείς δεν είπατε ότι έχουμε χωρίσει ένα μέρος της ελληνικής εξαρτησίας. Έχω πει 10 φορές στη Βουλή. Δεν τα έχετε πει αυτά. 100 φορές το πείτε. Γιατί λέτε δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, καλημέρα. Όχι. Λαϊκή κυριαρχία, λοιπόν. Καλές εκλογές.